πάλι.
Εντάξει, εντάξει, έλα. Έλα, έλα, έλα. Μπράβο. Έλα, μια μεταρχικό, γιατί μεταρχικό. Έλα. Φωτογραφία λίγο. Μπράβο, παιδιά. Να δω φωτογραφία. Εδώ, φωτογραφία. Εδώ, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μπράβο. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε, εδώ, εδώ, εδώ. Μπράβο. Πάμε, φωτογραφία, εδώ, εδώ, τώρα, μισό λεπτό. Εδώ, 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 εδώ. Έφυγες, άπλες. Κοίτα μου την δώσεις. Πάμε εδώ. Εδώ, 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 να δω, να δω. Ξέρω. Ξέρω εδώ. Πάμε. Τα έφυξε η καμικρία του, τι να κάνω. Ζήτη τις καλές. Πάμε, εδώ, 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 εδώ. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Μισό λεπτό. Πάμε. Μπράβο, μπράβο Σταυρούλα, μπράβο. Εδώ, εδώ με χαμόγελο, με χαμόγελο. Μισό λεπτό. Μπράβο, πολύ καλό. Πάμε, πάμε, μισό λεπτό. Όλες μάπα δικές μου, δικές μου απόλυτα. Ωπα, 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 μισό λεπτό.
Τι να πω, πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια. Παρόλο που παίξανε πάρα πολλά παιχνίδια αυτή τη σεζόν, φτάσαμε στο φινάλε και καταφέραμε να πάρουμε και αυτό το πρωτάθλημα. Παίξανε ποιοτικό και καλό βόλεϊ και γι' αυτό τα αποτελέσματα ήρθαν δίκαια πάνω μας. Κάναμε και τις τρεις νίκες που χρειαζόμασταν για να δείξουμε ότι είμαστε πραγματικά πρωταθλητές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που με ανέχτηκαν τόσο καιρό, ανέχτηκαν τις πιέσεις μου, αλλά νομίζω ότι η δικαίωση ήρθε και είναι γλυκιά. Τίποτα άλλο, ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ασκληπιού για την υπερπροσπάθεια. Πιστεύω ότι μας άξιζε κάτι καλύτερο. Όλα χάθηκαν στο πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν αυτή η ομάδα και αυτό που μπορεί να παίξει. Δυστυχώς όμως λίγο η απειρία των κοριτσιών, λίγο οι συνθήκες, δεν μπορέσαμε. Σε τριπλή ισοβαθμία το χειρότερο σενάριο μας έβγαλε στην τέταρτη θέση. Και μόνο όμως που βρισκόμαστε εδώ, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια. Τέταρτες στην Ελλάδα δεν είναι και λίγο, πρωτόγνωρη εμπειρία. Ελπίζω να συνεχίσουν όλες να παίζουν βόλεϊ και να γνωρίσουν στη συνέχεια πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες και να έρθουν και τα μετάλλια. Να συγχαρώ την πρωταθλήτρια ομάδα. Προσπαθήσαμε για τη φιλοξενία όσο γίνεται να είμαστε εντάξει. Και να ευχαριστήσω βέβαια όσους βοήθησαν εδώ για να γίνει όλη η διοργάνωση άψογα. Την περιφέρεια, τον περιφερειάρχη, τον κύριο Μιχαλάκη, τον εντεταλμένο σύμβουλο, τον κύριο Ρετζιά που είναι συνέχεια δίπλα μας. Το Δήμο με τον Δήμαρχο, τον κύριο Λάπα, από την αρχή και στη φάση των 8 και τώρα. Τον κύριο Σπανό, όλους όσοι ήταν εδώ. Τον κόσμο που ήρθε παρόλο τη ζέστη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό. Θα δίνουμε χώρο στα νέα τα παιδιά. Θα παίζουμε μόνο με αθλητές που βγαίνουν από τα σπλάχνα του συλλόγου, από τις ακαδημίες. Και τώρα μας περιμένει μια προσπάθεια μεγάλη για την Α2 την επόμενη χρονιά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα με τον καιρό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε το Σάββατο 25 και αυτή η εβδομάδα έχει 35. Δεν γινόταν κάτι άλλο. Με το γυμναστήριο εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε τι να βάλουμε κλιματισμό και αυτά. Δεν μπορούσαμε να είναι πέρα των δυνατοτήτων μας. Ο καιρός δεν βοήθησε, αλήθεια είναι αυτό. Ελπίζω ο Δήμος, όποιος τέλος πάντων έχει την ευθύνη, να προσέξει λίγο τα γήπεδα παραπάνω, τις ομάδες παραπάνω σε θέματα συντήρησης. Από εκεί και πέρα, εντάξει, καλή ξεκούραση εύχομαι σε όλους και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ.